Η κατάσβηση συνεχίζεται. Το θηριωζίακο με λιγότερα κεφάλια σήμερα, αλλά δεν έφτασε ακόμα στο τέλος. Να μείνουμε στη μάχη μέχρι να κλείσει και η τελευταία αιστεία. Και μέχρι επίσης να λογοδοτήσουν αυτοί που σχεδίασαν αυτόν τον υβριδικό πόλεμο. Δεν παραδεινόμαστε, δεν πετάμε λευκή πετσέτα. Πονάμε για όλα τα σημάδια που άφησε στον τόπο μας, αλλά συνεχίζουμε. Ενισχύουμε τα όπλα μας και τον εξοπλισμό μας καθημερινά. Με την ίδια αφοσίωση και επιμονή που το κάναμε και στην περίοδο της κρίσης του κορονοϊού. Και τότε για την επιστροφή στην κανονικότητα αγωνιζόμαστε. Και τότε με πόνο, με υδρότα, αλλά επιστρέψαμε. Αυτές τις ημέρες της μεγάλης αγωνίας είχαμε την αίσθηση ότι η τεχνολογία θα ήταν μονοσύμμαχος. Πότε δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο, το λιγότερο που μπορώ να πω, και διασπαστικά. Για μένα και τους συνεργάτες μου, οι μέρες του αγώνα είναι μέρες αφοσίωσης αυτών. Αυτή είναι μια στάση ζωής στην οποία θα παραμείνουμε πιστοί. Και σήμερα, όπως και όλες τις ακραία δύσκολες μέρες που προηγήθηκαν, είδα πολίτες στα πύρινα μέτωπα να λειτουργούν με μοναδικό ηρωισμό και περίσσευμα ψυχής. Όσο εμψυχωτικό κι αν είναι αυτό, και είναι πολύ, θέλω να τους ζητήσω να προσέχουν όσο περισσότερο γίνεται. Να προσέχουν τη ζωή τους. Το πεδίο είναι εξαιρετικά σκληρό. Το θαυμασμό μας σε όλο αυτόν τον κόσμο το δείχνουμε στην πράξη. Δεν ξαναφτιάξουμε τη Ρόδο μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την παράλληλη δουλειά σχεδιασμού της επόμενης μέρας. Να καταγράψουμε τις πληγές μας, και αυτό ήδη ξεκίνησε, να αποζημιωθούν πολίτες και επιχειρηματίες και σε δεύτερο χρόνο να ξεκινήσουμε την αντιστροφή των συνεπειών. Να ξαναφτιάξουμε τη Ρόδο μας.